Η Αθηνά Ωνάση έχει όνομα βαρύ σαν ιστορία, η ίδια θα μπορούσε άνετα να γίνει μοντέλο, μοιάσεις και το ύψος που έχει η Αθηνά Ωνάση αγγίζει σχεδόν τα 2 μέτρα, η ζωή ωστόσο είχε άλλα σχέδια για εκείνη. Γεννήθηκε στο Αμερικανικό Νοσοκομείο των Παρισίων, στο Νεηγή του Σικουάνα, το 1985. 12 χρόνια, δηλαδή, μετά τον χαμό του 25χρονου θείου της Αλέξανδρου σε αεροπορικό δυστύχημα, 11 χρόνια μετά τον θάνατο της γιαγιάς της από την οποία πήρε και το όνομα της και 10 χρόνια αφότου ο παππούς της πέθανε στα 69 του, στην ίδια κλινική, από οξία μυασθένεια, συντετριμένος από το πλήγμα της απώλειας του μοναχογιού του. Μέχρι τον θάνατο της Χριστίνας, η Αθηνά ζούσε ανάμεσα σε Παρίσι, Φοντενεμπλό, Νότια Γαλλία και Ελβετία, όπου βρίσκονταν δηλαδή τα σπίτια της μητέρας της. Τελικά μεγάλωσε στην Ελβετία, στο χωριό Λούσι Σερμόρτης κοντά στη Λοζάνη. Η βίλα της οικογένειας Ρουσέλ διέθετε μόλις 5 υπνοδωμάτια, ενώ η ίδια πήγε σε δημόσιο σχολείο της ΣΥΓΜΑ περιοχής, εννοείται πάντα συνοδευόμενη από τους σωματοφύλακές της. Λέγεται ότι κοντά στη θετή μητέρα της βρήκε τη σταθερότητα που ίσως να μην κατάφερνε να της προσφέρει γιώτα η βιολογική της μητέρα. Απεχθάνεται τη δημοσιότητα και δεν ασχολείται ποτέ με τα όσα γράφονται για εκείνη. Στην ιστορία θα μείνει ο γάμος της με τον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο και ο λόγος που αυτοί χώρισαν, με πολλούς να κάνουν λόγο για απιστία, ωστόσο, ο ίδιος θα παραμείνει για πάντα ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της. Το ύψος που έχει η Αθηνά Ωνάση και ο Αλβάρο, η Αθηνά Ωνάση, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ακολουθήσει μια καριέρα στις πασαρέλες, μιας και το ύψος της είναι πάνω από 1,7, υπάρχει ωστόσο διχογνωμία, με ποιολούς να λένε ότι έχει ύψος 1,73 και άλλους να ισχυρίζονται ότι φτάνει το 1,75, όσο για τον πρώην Τάφης, ο Αλβάρο είχε ύψος περίπου 1,87 και ζυγίζει 83 κιλά, πραγματικά καλονός, για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η μητέρα της, Χριστίνα Ωνάση, είχε ύψος 1,68. Το ύψος που έχει και η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση, αυτή είναι η ζωή της Αθηνάς Ωνάση σε αριθμούς. 217 τραπεζικοί λογαριασμοί, έχει πάνω από 150.000 δολάρια σε ράβδους χρυσού. Όταν ο Τιερί Ρουσέλ διαχειριζόταν την περιουσία της, έπαιρνε ως ανήλικη 30.000 δολάρια το μήνα. Εισέπραξε 9 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση 44 κοσμημάτων της μητέρας της, Χριστίνας Ωνάση. Από την πώληση ενός διαμαντιού 38 καρατίων εισέπραξε 4.500.000 δολάρια.